Κυρία Τόνια Μωροπούλου, τώρα είναι καθηγήτρια του Μετσοβίου. Την καλημερίζουμε. Έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Μωροπούλου για άλλα θέματα, για τον Πανάγιο Τάφο. Ναι. Τώρα την καλέσαμε εδώ με αφορμή την πρωτοβουλία της για να συγκεντρωθούν υπογραφές για την Αγία Σοφία. Καλημέρα σας, κυρία Καλή Μωροπούλου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα από το Πολυτεχνείο. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί σας. Πείτε μας λίγα λόγια για την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών. Η έκκληση που απευθύνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την οποία συνυπογράφω με τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή, και τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, καθηγητή Αχμέτ Τσακμάκ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Πρίνστον. Μαζί δουλεύαμε στην Αγιά Σοφιά. Τούρκος είναι ο άνθρωπος. Λέει, είναι εξέχων Τούρκος, εγγονός του στρατιλάτη του Ατατούρκ. Στην πλατεία Ταξίμ είναι το άγαλμά του με τον Ατατούρκ και τον Ινωνού. Και εκφράζει μαζί με εμάς την επιστημονική κοινότητα που αγωνίζεται, υψώνει τη φωνή της για να παραμείνει η Αγιά Σοφιά μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Γιατί η απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να την μετατρέψει σε Ισλαμικό τέμενος καταργεί τα χαρακτηριστικά της ως οικουμενικού μνημείου. Και η Αγιά Σοφιά, ό,τι και αν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι ένα οικουμενικό μνημείο, η Αγιά Σοφιά του Ιουστινιανού, εμβληματικό μνημείο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, του πνεύματος της Ορθοδοξίας, καθώς εισερχόμενος σε αυτήν, αυτό που αισθάνεσαι είναι ότι αν ο θρόσκης κοιτάς προς το φως, ενώ στο μπλε τζαμί δίπλα κοιτάς κάτω. Αυτή λοιπόν, αυτό το μεγαλείο της παγκόσμιας κληρονομιάς επιβάλλει να συνυπάρχουν αξίες που εκπροσωπούν διαφορετικές εποχές, θρησκείες, λαούς και πολιτισμούς στο ίδιο μνημείο και η μονομερής χρήση του ως τεμένους, αυτό επιχειρεί να δείξει μια πολιτική ισχύως που δεν αναγνωρίζει όχι μόνο τη διεθνή δεοντολογία, δεν αναγνωρίζει τον πολιτισμό και του επιτίθεται. Κυρία Μωροπούλου, συνεπώς, αρκετοί είπαν ότι οι αντιδράσεις που υπήρξαν για την Αγία Σοφία ήταν χλιαρές. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος ώστε να ανακληθεί αυτή η απόφαση ή βλέπετε αυτό να είναι εφικτό? Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα πρέπει ανεξάρτητα από σκοπιμότητες και ισορροπίες που θέλουν να κρατήσουν κάποια κράτη, κυβερνήσεις τους ή κάποιοι οργανισμοί, εάν δεν εκφραστούν όλοι με μια καθαρή θέση στο θέμα αυτό και ανυποχώρητη θέση, αυτό που κινδυνεύει εν προκειμένου δεν είναι απλώς ένα μεγάλο μνημείο, ούτε ο χριστιανισμός. Κινδυνεύει ο πολιτισμός σήμερα. Τα ψηφιδωτά πόσο κινδυνεύουν, κυρία Μωροπούλου, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα καλυφθούν, αλλά αν υπάρχει φόβος ότι κινδυνεύουν. Εντάξει, όπως είπα και στην τουρκική τηλεόραση που μου ζήτησε να μιλήσω για τη δουλειά μας στην Αγιά Σοφιά, ως μία τελευταία παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων του μνημείου, δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί σήμερα σε τεχνικές λεπτομέρειες όταν υπάρχει ένα μείζον θέμα. Εμείς, για παράδειγμα, στο σύμφωνο που είχαμε υπογράψει με το Πρίνστον και τον Μπογάζιτσι για την αντισεισμική προστασία της Αγιάς Σοφιάς το 1994 και στη συνέχεια προχωρήσαμε στο μη καταστροφικό έλεγχο ανάδειξης των ψηφιδωτών, το τελευταίο που αναδείχθηκε ήταν το πρόσωπο του Αγγέλου, μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε με αγωνία, γιατί είχαμε βρει ότι πολλά από τα επιχρήσματα της αναστήλωσης Φωσάτη των αρχών του 20ου αιώνα καλύπτανε ψηφιδωτά. Περιμέναμε με αγωνία λοιπόν να διαμορφωθούν συνθήκες που να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Ανταυτού σήμερα τα ερωτήματα που τίθενται είναι πώς θα καλυφθούν τα ψηφιδωτά για να μην προκαλούνται οι πιστοί μωαμεθανοί. Λοιπόν, προκαλείται όλος ο κόσμος όμως και αυτό πρέπει να ακουστεί. Αυτή είναι η δική μας θέση. Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου μπορείτε να βρείτε αυτήν την έκκληση.
Μπορούν να την υπογράψουν επιστήμονες, φορείς, φόρα από όλο τον κόσμο και απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα. Μάλιστα. Και προσπαθεί να διαμορφώσει με αυτές τις μικρές συνέργειες που δημιουργεί ο επιστημονικός κόσμος, αλλά με μεγάλη ελευθερία, αποφασιστικότητα και δύναμη, να διαμορφώσουμε ένα ελεύθερο φόρουμ που δεν θα επιτρέψει στις σκοπιμότητες να αποσιωπήσουν το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυροπούλου. Στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου, όσοι είστε να συνυπογράψετε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.